είμαστε όλοι μαζί εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η σημερινή μέρα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για ένα έργο το οποίο εδώ και πολύ καιρό όλοι μαζί αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε, το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κομωτινής. Και γι' αυτό το λόγο άξιζε αυτές τις ανακοινώσεις να σας τις κάνουμε τώρα και είμαστε όλοι μαζί. Θέλω πριν προχωρήσω επί της ουσίας να ευχαριστήσω και τον τέλος συνάδελφό μου, τον Γιώργο τον Πεταλωτή, που και αυτό συνέβαλε στην αρχή αυτής της προσπάθειας στο να δοθεί μια όθηση σε αυτό το έργο, και να πω ότι αυτό το έργο ελπίζουμε ότι θα γίνει το σύμβολο της αποτελεσματικότητας που προκύπτει όταν υπάρχει οριζόντια συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων. Στο παρελθόν ίσως να ήταν εύκολο να επιτυγχάνουμε τέτοιους στόχους γιατί η οικονομική κατάσταση της χώρας ήταν διαφορετική. Σήμερα αποκτά αξία αυτό το εγχείρημα, διότι προσπαθούμε να το πετύχουμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία. Επειδή όμως αποτελεί έναν διαχρονικό στόχο της τοπικής κοινωνίας, που έχει να κάνει με το ιερό δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, γι' αυτό και αξίζει τον κόπο η προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε και που σήμερα σημειώνει σημαντική πρόοδο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό. Όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε απόλυτο συντονισμός και συνεργασία μεταξύ μας. Ο κάθε ένας έκανε αυτό το οποίο του αντιστοιχούσε και σε επίπεδο τοπικής ή περιφερειακής διοίκησης και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, και έτσι σε χρόνο απρόβλεπτα σύντομο, όπως αναγνώρισαν και οι αξιωματούχοι του αρμοδίου Υπουργείου, έχουμε ολοκληρώσει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Έχουν δοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες, τις οποίες εμπλέκεται Περιφέρεια, Δήμος και οι προδικασίες που αφορούν την διοίκηση του ίδιου του νοσοκομείου. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αναμορφώθηκε ο οργανισμός του νοσοκομείου και εγκρίθηκε εχθές από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Λικουρέτζο, προβλέποντας 200 κλίνες, όπως είναι ο σύγχρονος κανονισμός, εκ των οποίων 12 αφορούν τον ψυχιατρικό τομέα και οι υπόλοιπες όλες τις άλλες ειδικότητες των κλινικών που υπάρχουν στο νοσοκομείο μας. Και το πλέον σημαντικό βήμα είναι ότι σήμερα, με υπογραφή του αρμοδίου υπουργού, του κ. Λικουρέτζου, τον οποίο για λογαριασμό όλων μας τον ευχαριστώ και δημόσια, εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου μελέτη κατασκευή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανικών εργασιών, προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Με απόφαση λοιπόν του κ. Λικουρέτζου, η μελέτη κατασκευή και ο εξοπλισμός ανατίθενται στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. Η δυναμικότητα του νέου νοσοκομείου, όπως σας είπα, προβλέπεται να είναι 200 οργανικές κλίνες, συμπεριλαμβανομένων 12 κλινών της ψυχιατρικής νοσηλευτικής μονάδας, σύμφωνα με τον νέο οργανισμό που επίσης προχθές εγκρίθηκε. Η συνολική μεικτή επιφάνεια των κλειστών στεγασμένων υπόγειων και υπέργειων χώρων των κτηριακών εγκαταστάσεων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής δεν θα υπερβαίνει τα 25.500 τετραγωνικά μέτρα. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του προαναφερόμενου έργου ανέρχεται σε 61.687.720 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, εκ των οποίων 51,3 εκατομμύρια είναι για οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, 9,8 για προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού και 493.300 για προμήθεια και εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Η πηγή χρηματοδότησης του έργου προτείνεται να είναι η πόρη του ΕΣΠΑ 2007-2013 και οι διαδικασίες υλοποίησής του θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης. Φορέας εκτέλεσης θα είναι η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, η οποία θα προβεί άμεσα στις ενέργειες της αρμοδιότητάς της για την υλοποίηση του έργου. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, στην οποία κοινοποιήθηκε η παρούσα απόφαση, αναλαμβάνει την ευθύνη να αποστείλει αυτό το κτηριολογικό πρόγραμμα του νέου νοσοκομείου, καθώς και τη λίστα του απαραίτητου εξοπλισμού, προκειμένου όλα να γίνουν άρτια από την πρώτη στιγμή. Αυτή είναι η απόφαση την οποία υπέγραψε σήμερα ο κ. Λικουρέτζος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την ταχύτητα των ενεργειών τους όλους, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο,
τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Διευθυντή του Νοσοκομείου, που όλο αυτό το διάστημα ο καθένας από τη δική του πλευρά έτρεξε με ταχύτητα απίστευτη, ασύγκριτη σε σχέση με τα ισχύοντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λειτουργήσαμε συμπληρωματικά. Όπου χρειάστηκε, συγκρουστήκαμε με γραφειοκρατικές αγκυλώσεις της κεντρικής διοίκησης. Είχαμε ευτυχώς την απόλυτη συμπαράσταση του Υπουργού Υγείας. Έγιναν απανωτές τις σκέψεις και αθόρυβα στην Αθήνα αυτό το διάστημα. Και σήμερα νομίζω ότι βρισκόμαστε στην πρώτη μεγάλη στροφή προς τη σωστή κατεύθυνση για να επιτύχουμε κάτι στο οποίο εδώ και δεκαετίες ονειρευόταν η περιοχή της Ρόδοπης.